Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Φέη Μακαντάση από τη διαNEOsis και βρισκόμαστε στο Ζάπιο, στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το πάντα φιλόξενο και πολύ πλουραλιστικό, οφείλω να σημειώσω. Τελευταία μέρα λοιπόν του συνεδρίου και σε μία από τις τελευταίες ενότητες καλούμαστε να συζητήσουμε γύρω από μία θεματική η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, στον πυρήνα των πολιτικών δράσεων. Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου εν γέννη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την Ελλάδα οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι και θα γίνονται ορατές στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με μελέτη της διαNEOsis για την κλιματική αλλαγή, οι κύριες επιπτώσεις στην Ελλάδα θα είναι μεταξύ άλλων η αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους τους θερινούς μήνες κατά 3,8, η μέση αύξηση των ημερών καύσωνα σε 15 με 20 ημέρες ετησίως, όταν λέμε ημέρες καύσωνα εννοούμε για άνω των 35 βαθμών Κελσίου η θερμοκρασία, η μέση άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα αυξηθεί κατά 20 με 50 σαντιμέτρ. Μέχρι το τέλος του αιώνα προβλέπεται και αύξηση κατά 2 μέτρα. Η μέση μείωση των βροχοπτώσεων κατά 12% ετησίως και η συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι προαναφερθήσεις δε επιπτώσεις θα είναι πιο έντονες στα γεωγραφικά διαμερίσματα όπως είναι η Δυτική Πελοπόννησος, η Κεντρική Μακεδονία, η Αττική και η Θεσσαλία. Να σημειώσουμε δε ότι οι συνέπειες αυτών των μεταβολών θα επηρεάσουν νευραλγικούς τομείς της οικονομίας μας, από τον τουρισμό, τον ενεργειακό τομέα και τον πρωτογενή τομέα. Αρκεί να σκεφτούμε, όπως προείπα, ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, που θα φτάσει στο τέλος του αιώνα και στα 2 μέτρα κατά τόπους, το 90% των τουριστικών υποδομών της χώρας είναι παράκτιες, οπότε μπορούμε να αναλογιστούμε τις συνέπειες, όπως και τις συνέπειες στην υγεία εκατομμυρίων συμπολιτών μας, οι οποίοι ζουν στα αστικά κέντρα. Ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας ζει στις 25 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις, οι οποίες θα έχουν επιβαρημένες θερμικές συνθήκες. Μαζί μας λοιπόν για να συζητήσουμε τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και των υδάτινων πόρων, έχουμε την τιμή να βρίσκονται οι κύριοι Γιώργος Αμιράς, υφυπουργός αρμόδιος για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Καλησπέρα κύριε Αμιρά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Καλησπέρα σας κύριε Αραβώση. Ο κύριος Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της EYATH. Καλησπέρα σας κύριε Αμανατίδη. Και last but not least, όπως θα λέγαμε και σε άψογα ελληνικά, ο κύριος Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της EYATH. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με ένα σύντομο κύκλο ερωτήσεων, ξεκινώντας από εσάς κύριε Υπουργέ. Και θα έχουμε χρόνο για να ίσως για ακόμα έναν δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Με αφορμή λοιπόν και την αρχική μου τοποθέτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι εύκολο να μας αναπτύξετε τις δράσεις που έχει αναλάβει και σχεδιάσει το Υπουργείο σας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που προανέφερε. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής, ότι δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή απλώς, μιλάμε για κλιματική κρίση. Το είπατε κι εσείς, εγώ θα το πω ακόμα πιο χαρακτηριστικά. Τα καλοκαίρια έχουμε απανωτούς καύσωνες ο ένας μετά τον άλλο σε περιοχές που ποτέ δεν είχαν καύσωνα. Τους χειμώνες βλέπουμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν από τη ζέστη και ξαφνικά να χάνουν το τέμπο. Η φύση λοιπόν έχει απορριθμιστεί, έχει αποδιοργανωθεί εξαιτίας της ανθρωπογενούς παρέμβασης. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε μία μελέτη και μία έρευνα και έβαλε κάτω και μέτρησε πόσο μας κοστίζει στην τσέπη μας όλων των Ελλήνων η κλιματική αυτή κρίση. Η καταστροφή λοιπόν του περιβάλλοντος, του θαλασσίου, του στεριανού κτλ., της ρήπανσης του αέρα, κοστολογείται έως το 2100, αν συνεχίσουμε έτσι, μόνο για την Ελλάδα, 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κλιματική κρίση μας κοστίζει όλους πάρα πολύ ακριβά. Αυτό είναι το ένα να κρατήσουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, ότι αν δεν κάνουμε κάτι στην τρέχουσα δεκαετία, τότε έχουμε χάσει το τρένο. Γι' αυτό λοιπόν το μπλα 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 έχει τελειώσει, είναι ώρα για δράσεις, για έργα, για πράξεις. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
Πρώτα απ' όλα, βάλαμε και τρέχει τρένο η απολιγνητοποίηση. Και αυτό το τρένο δεν χρησιμοποιεί πια κάρβουνο. Έως το 2025 τελειώσαμε με το λιγνίτι στην Ελλάδα. Βάζουμε, εισαγάγουμε στην οικονομία και στην πράξη την ενεργειακή μας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε έως το 2030 το 60% της παραγόμενης ενέργειας, του ρεύματος να το πω έτσι απλά, να προέρχεται από καθαρές πηγές ενέργειας. Τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά και τα μικρά υδροελεκτρικά φράγματα. Βάζουμε την ηλεκτροκίνηση παντού. Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα που είναι το υδρογόνο. Προωθούμε τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Και πάρα πολλές άλλες δράσεις οι οποίες μας οδηγούν σε αυτό που λέμε ότι πρέπει να κάνουμε μια κλιματική επανάσταση. Και αυτήν κάνουμε ως κυβέρνηση. Και υπάρχουν και μετά από κάτω υπάρχει η λεπτοβελονιά. Ετοιμάζουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ ξανά, το πρόγραμμα Διατηρώ, έτσι ώστε και ο πολίτης να αντιληφθεί και να μπει σε μια άλλη κουλτούρα δραστηριότητας, ώστε και οικονομικά να τον ωφελήσει αυτό, αλλά πάνω απ' όλα να ωφεληθεί το περιβάλλον, η φύση μας και τα υπέροχα τοπία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου άρεσε που βάλετε και το οικονομικό κόστος ως παράμετρο. Κύριε Γενικέ, κύριε Αραβώση, το νέο ελληνικό σχέδιο για την κυκλική οικονομία έχει βγει σε διαβούλευση από το Μάρτιο του 2021. Με δεδομένο ότι στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας η χώρα μας υστερεί σημαντικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε όρους διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κοινώς τα σκουπίδια μας, τα οικιακά αποβλήτα, με περίπου το 80% των παραγόμενων αστικών αποβλήτων να θάβεται ανεπεξέργαστο. Ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης και κομποστοποίησης διαμορφώνεται μόλις στο 21%. Θα θέλατε να μας περιγράψετε ποιο είναι το πλάνο για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης και αν θέλετε να μας το εξειδικεύσετε και περαιτέρω στις δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Πράγματι, υπολοιπόμαστε πολύ σε μία σειρά δικτών που έχουν σχέση με την κυκλική οικονομία. Γι' αυτό και εμείς για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουμε ένα εθνικό σχέδιο, έναν οδικό χάρτη για την κυκλική οικονομία, ο οποίος βγήκε σε διαβούλευση, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Πιο πριν είχε περάσει από το Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας, όπου μετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, αλλά και από Διυπουργική Επιτροπή, όπου μετέχουν εκπρόσωποι των παραγωγικών υπουργείων. Και τώρα έχουμε έναν οδικό χάρτη με 66 στόχους, πολύ συγκεκριμένους για την επόμενη τετραετία. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημά μας τώρα, μέσω αυτού του οδικού χάρτη να καλύψουμε το κενό. Συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για κυκλική οικονομία, τι θέλουμε να κάνουμε? Να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των πόρων, να παράγουμε τα ίδια καταναλωτικά αγαθά για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και απ' την άλλη να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα ή δυνατόν να τα μηδενίσουμε μέσω επαναχρησιμοποίησης. Ειδικά στο νερό υπάρχει συγκεκριμένος άξονας με συγκεκριμένους στόχους που θα δώσουμε και πολύ μεγάλη έμφαση. Για το νερό, λοιπόν, εκεί που δίνουμε μεγάλη έμφαση είναι στην επαναχρησιμοποίηση του νερού, γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, ένα πολύ μεγάλο μέρος του νερού, σε όλο τον κύκλο, από την παραγωγή μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, νοικοκυριά, είτε είναι βιομηχανία, είτε σε αγροτική χρήση, έχουμε τεράστιες απώλειες. Αυτό, λοιπόν, το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν επαναχρησιμοποίηση του νερού μέσω επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, έτσι ώστε το νερό να χρησιμοποιείται στην άρδευση. Μείωση των απολειών, πάρα πολύ σημαντικό, μέσω σύγχρονων συστημάτων, μέσω τεχνολογίας, γιατί ξέρετε, η τεχνολογία πλέον, μέσω συστημάτων τηλεμετρίας και μέσω ειδικών συστημάτων παρακολούθησης όλου του δικτύου, μπορεί να βλέπει κανείς πού έχει απώλειες, να επεμβαίνει και να τις περιορίζει. Και μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτό το δίκτυο. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ σημαντικό το ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν προβλεφθεί κονδύλια ακριβώς για αυτό το σκοπό. 200 εκατομμύρια έχουν προβλεφθεί για τη δημιουργία νέων υποδομών, για τηλεμετρία, για νέες τεχνολογίες, για να ελέγχεται όλο το δίκτυο του νερού, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, online, μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων,
Και από την άλλη πλευρά ένα νέο πρόγραμμα, όπως υπάρχει το εξοικονομώ της ενέργειας, ένα πρόγραμμα εξοικονομώ για το νερό, όπου εκεί και σε επίπεδο οικιακό, αλλά και σε επίπεδο βιομηχανίας, θα δώσουμε 120 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια είναι το προβλεπόμενο ποσό για τις υποδομές, αλλά 120 εκατομμύρια για εξοικονόμηση νερού. Και πέραν αυτού, θα δώσουμε έμφαση σε νέες τεχνολογίες, όπως είναι οι αφαλατώσεις, τα νησιά μας, τα απομονωμένα, στα οποία παρατηρείται έλλειψη νερού και γίνεται μεταφορά από αλλού. Αυτό θα αντιμετωπιστεί με σύγχρονες μονάδες αφαλάτωσης. Ήδη κάνουμε τις μελέτες για να δούμε διεθνώς ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο στα πλαίσια του οδικού χάρτη κυκλικής οικονομίας για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα και να καλύψουμε τα ελλείμματα που πολύ σωστά αναφέρατε. Πολύ ωραία, κύριε Γενικέ. Λεφτά υπάρχουν. Κρατάω που είπατε την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, μιας και είναι κομβικό σημείο, κεντρικό στόχος στο σχέδιο δράσης, για να έλθω σε εσάς, κύριε Αμανατίδη, και να σας ρωτήσω κάτι σχετικό. Ξέρουμε ότι γίνονται πολλές δράσεις, η EYATH κάνει διάφορες δράσεις σχετικές με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Μάλιστα, ένα από τα μεγάλα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη αφορά την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, το κοινός μεγάλο βιολογικό... Το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Καθαρισμό, πολύ σωστά, της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνδέεται άμεσα και με το θερμαϊκό και με την προστασία του οικοσυστήματος. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σκοπεύει η ΑΘ να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση του νερού που εκραίει από τις μονάδες επεξεργασίας λιμάτων και τι κάνει για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, φαντάζομαι ενσωματώνοντας και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 741 που έχει τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια επαναχρησιμοποίησης των υδάτων. Η ΕΑΘ ως εταιρεία επεκτείνεται από τη Μηχανιώνα, δηλαδή ανατολικά, και καταλήγει στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Με λίγα λόγια, διαχειρίζεται όλο το θαλάσσιο μέτωπο του Θερμαϊκού, για το οποίο ως Θεσσαλονικής είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Ο στόχος για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος είναι να αναβαθμίσουμε καταρχήν. Το στρατηγικό μας σχεδιασμός στηρίζεται στο τρίπτυχο προστασία περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων, βελτίωση της ποιότητας ζωής και ορθή εταιρική διακυβέρνηση με οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού, αναβαθμίζουμε το βιολογικό μας στη Σύνδο, το γνωστό βιολογικό που γίνονται και ενδείξεις COVID, ενεργειακά. Γινόμαστε διαπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μια μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας και με φωτοβολταϊκό. Και επιπλέον, στα πλαίσια της επαναχρησιμοποίησης του νερού, ήδη είμαστε σε συνεργασία με τον τοπικό οργανισμό έγκυων βελτιώσεων της περιοχής και το νερό του βιολογικού το δίνουμε για άρδευση στον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε και με το ΕΛΓΟ Δήμητρα, έτσι ώστε με βάση τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται να υπάρχει και αντίστοιχο νερό. Σύντομα πρόκειται να βγάλουμε και ένα διαγωνισμό, έναν διαγωνισμό καινοτομίας σε συνεργασία με το υπερταμείο μας και με συντονιστή τον πρόεδρο της εταιρείας μας που έχει μεγάλη επιστημονική εμπειρία σχετικά με το εισερχόμενο φορτίο των λιμάτων στο βιολογικό μας, έτσι ώστε τις επικίνδυνες ουσίες να τις τραβάμε και μετά να τις χρησιμοποιούμε για διάφορους άλλους λόγους. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουμε να καταφέρουμε είναι να έχουμε καλύτερες εισρωές λιμάτων, πιο καθαρές. Από εκεί και πέρα, στον άμεσο σχεδιασμό μας είναι και πιστεύω να το κάνουμε στην επόμενη τετραετία, να χρησιμοποιήσουμε το νερό, να το χρησιμοποιήσουμε το νερό του βιολογικού για την ψήξη της μονάδας ξύρανσης που έχουμε στα πλαίσια κιόλας του ΠΕΣΔΑ. Και το τελευταίο το οποίο, δηλαδή σκοπός μας είναι μέχρι το 2030 να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα κατά 50%, αλλά τον τελευταίο καιρό και πρέπει να επισημανθεί είναι ότι κινούμαστε και μιλάμε με το εξωτερικό για να δημιουργηθεί ένα Ινστιτούτο Νερού. Ένα Ινστιτούτο Νερού το οποίο θα λειτουργεί σαν think tank με μελετητικό και επιχειρησιακό χαρακτήρα, που θα συντονίζει τους καλύτερους ειδικούς έτσι ώστε να μπορούν να κινούνται όλα μαζί τα ερευνητικά κέντρα, οι επιστημονικές ενώσεις και οι ειδικές κρατικές υπηρεσίες κάτω φυσικά από την ομπρέλα του ΙΠΕΝ. Θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Υπάρχουν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούμε να αντλήσουμε και με αυτό το πράγμα θα έχουμε μια εποπτεία του χώρου και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τι βέλτιστες πρακτικές ακολουθούνται και πώς μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί με το φίλο Χάρη που συνεργαζόμαστε είμαστε σε μια διαδικασία που μιλάμε με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, μιλάμε μεταξύ μας. Ενώ είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης. Και με αυτό,
Σκεφτείτε τι έγινε με το κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πόσο βοήθησε στη μετεξέλιξη του τομέα της ενέργειας. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να το κάνουμε και φυσικά θέλουμε και τη συμβουλή του Υπουργείου Ενέργειας, του ΙΠΕΝ. Πολύ σωστά. Πολλές και πολυδιάστατες δράσεις. Θα την έχετε βεβαίως. Το αντιλαμβάνεστε ότι, αντιλαμβάνεστε, λέω, ότι θα την έχετε αυτή την βοήθεια και τη συνδρομή. Μιλάμε στην ίδια γλώσσα. Μιλάμε και είμαστε στην ίδια σελίδα. Και θα είναι και αυτοχρηματοδοτούμενο. Δηλαδή θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολύ σημαντικό και αυτό που προσθέσατε. Αλλά φυσικά και η συνεργασία με το Υπουργείο. Κύριε Σαχίνη, έρχομαι σε εσάς. Βρήκα ενδιαφέρον το εξής στοιχείο σε μια παλιότερη μελέτη του ΙΟΒΕ. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της Ψιτάλιας θα μπορούσαν να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες για grey water της Κύπρου 5 φορές ή διαφορετικά για 5 μέρες. Να πούμε εδώ σε όσους μας παρακολουθούν και δεν είναι εξοικειωμένοι με την jargon ότι το γκρίζο νερό, θα το έλεγα καλύτερα, το νερό για δευτερεύουσες χρήσεις, το οποίο χρησιμοποιείται και στην άρδευση καλοπιστικών φυτών. Δεν ξέρω αν έχει εξελιχθεί και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και στις βρόσιμες καλλιέργειες. Θα ήθελα λοιπόν εξ αφορμής και αυτού του στοιχείου, το οποίο βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, όπως προείπα, αν μπορείτε να μας πείτε πώς σκοπεύει η ΔΑΠ να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση του νερού που εκραίει από τις μονάδες επεξεργασίας των λιμάτων, και να μας πείτε και για τα νεότερα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού από το, από το κέντρο επεξεργασίας, δηλαδή λιμάτων της Ψιτάλιας. Ευχαριστώ. Καταρχάς, βλέπετε, υπάρχει ήδη εδώ πέρα και εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει μια συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταιριών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ψιτάλια, για όσους δεν ξέρουν, γιατί πολλοί δεν ξέρουν την Ψιτάλια, είναι όταν πάτε και φέτος το καλοκαίρι από τον Πειραιά και βγείτε από το λιμάνι και κοιτάξετε δεξιά και δείτε κάποια ωραία δέντρα, αυτή είναι η Ψιτάλια. Και χάρη στην Ψιτάλια, που είναι πραγματικά ένα τεχνολογικό, περιβαλλοντικό θαύμα, ο Σαρονικός έχει γίνει καθαρός. Και αυτή είναι η Ψιτάλια που την κάνουμε ακόμα καλύτερη μέρα με την ημέρα, γιατί ήδη, όταν λέω περιβαλλοντικό θαύμα, ήδη χρησιμοποιούμε το βιοαέριο που παράγεται εκεί πέρα για ενέργεια. Ήδη έχουμε πάνω στη Ψιτάλια ένα υδροηλεκτρικό που το νερό, και φανταστείτε, το νερό που περνάει από τη Ψιτάλια είναι όσο ένα δωμάτιο σε ένα σπίτι κάθε δευτερόλεπτο. Τόσο νερό περνάει από τη Ψιτάλια. Είναι τεράστια εγκατάσταση, η μεγαλύτερη εγκατάσταση σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και έχουμε και ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο μικρό που χρησιμοποιεί την ενέργεια, την υδροηλεκτρική αυτή για τις χρήσεις της Ψιτάλιας. Και επίσης χρησιμοποιούμε ακόμα και την λάσπη που παράγεται εκεί και την ξηραίνουμε για τις τσιμεντοβιομηχανίες σαν καύσιμο. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει εκεί το χρησιμοποιούμε. Και στον καινούριο διαγωνισμό της Ψιτάλιας θέλουμε να κατεβάσουμε την ενεργειακή κατανάλωση 1,35% παρακάτω. Το νερό που βγαίνει τώρα διαχέεται βαθιά στη θάλασσα και είναι καθαρό νερό. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες αυτό το νερό να πάει είτε στη Σαλαμίνα, και υπάρχει ένας αγωγός προς τη Σαλαμίνα, είτε να ανέβει και να πρασινίσει τον Ημιτό. Αλλά αυτά τα πράγματα έχουν και ένα ενεργειακό κόστος, γιατί να το ανεβάσει αυτό το νερό πρέπει να δώσει ενέργεια. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα εμείς είναι να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, να φέρουμε ό,τι γνώση υπάρχει σε όλο τον κόσμο για εναλλακτικές χρήσεις αυτού του νερού, που είναι πάρα πολύ. Αλλά να μιλήσω λίγο και για τα καινούρια κέντρα επεξεργασίας λιμάτων που γίνονται στην Ανατολική Αττική. Γιατί είναι ένα project 700 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μας δώσει λύση από τους βόθρους, από το υφάλμηρο νερό που υπάρχει στο υπέδαφος, από το ποιος ξέρει τι άλλο γίνεται με τα λίμματα στην Ανατολική Αττική, και πληρώνουμε και κάθε χρόνο και πρόστιμα επειδή δεν έχουμε κάνει αυτά τα έργα. Και εμείς θα τα κάνουμε τώρα, ήδη μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν αρχίσει όλη η αγωγή, και τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων εκεί θα κάνουν και τριτοβάθμια επεξεργασία του νερού, που σημαίνει αυτό το νερό είναι καλό για να πάει στα πάρκα, είναι καλό για να πάει για άρδευση. Και αυτά είναι τα πλάνα που κάνουμε και για τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων του Μαραθώνα, της Ραφίνας και του Κοροπίου που θα επεκταθεί. Και αυτό θα είναι νερό που πραγματικά όλο τον κάμπο των Μεσογείων θα μπορεί να τον αρδεύσει χωρίς να πηγαίνει καθόλου από αυτό το νερό στην θάλασσα.
φανταστικό στοιχείο ότι θα μπορεί να αρδευτεί όλος ο κάμπος του μαραθώνα. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ για αυτόν τον πρώτο κύκλο συζήτησης. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κύριος Σαχίνης. Παρακαλώ. Λοιπόν, μας παρουσίασε, το, θα έλεγα εγώ, το εξαιρετικό, μικρό ή και μεγάλο τεχνολογικό θαύμα της Ψιτάλιας. Λοιπόν, η Ψιτάλια είχε δρομολογηθεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Τότε υπουργός βιομηχανίας και ενέργειας, ο πρώτος σε εκείνο το νεοσυσταθέν τότε υπουργείο, ήταν ο αείμνηστος Σάκης ο Πεπονής. Όταν λοιπόν χωροθετήθηκε η Ψιτάλια ως το σημείο για την επεξεργασία, είχε γίνει χαμός. Μαύρες σημαίες, κραυγές, το ένα τ' άλλο. Και το λέω αυτό διότι, προσέξτε, έχουμε φτάσει 40 χρόνια μετά να θεωρούμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό που είναι, ενώ πριν 40 χρόνια το πολεμάγαμε. Πρέπει να βγάλουμε κάποια κολλήματα που έχουμε εμείς ως κοινωνία, τα οποία μας κρατάνε πίσω. Βέβαια, είμαι αισιόδοξος πια ότι αυτά τα κολλήματα έχουν αραιώσει πολύ και μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με δυναμισμό, με τεχνική επάρκεια και με αποτελεσματικότητα. Προχωράμε και νομίζω ότι κάτι ωραίο που βγαίνει και σήμερα εδώ, που είναι και ένας από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το κλειδί δηλαδή είναι η συνεργασία και φαίνεται αν θα υπάρξει και αυτή η συνεργασία που αποπνέει και η σημερινή μας συζήτηση, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν θαύματα. Κύριε Αμυρά, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, να ανοίξουμε λίγο τον φάκελο Natura. Ένα ζήτημα που εκτός του μοντέλου διαχείρισης, δηλαδή των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, που να πούμε μέχρι πρότινος ότι μόνο το 30% των περιοχών Natura είχαν φορείς διαχείρισης, έχει και αναπτυξιακές διαστάσεις. Σε όσους μας παρακολουθούν, να πούμε ότι το 1/3 της έκτασης της Ελλάδας είναι περιοχές ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Στην πλειοψηφία τους όμως θα έλεγε κανείς ότι παραμένουν παραμελημένες και αναξιοποίητες. Σύμφωνα με υπολογισμούς παλιότερης μελέτης της διαΝΕΟsis, αν το 40% των περιοχών Natura αξιοποιούνταν και αναδεικνύονταν, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αυτό θα μπορούσε να φέρει έσοδα στα δημόσια ταμεία της τάξης των 2 δις ευρώ, αλλά και να δημιουργήσει 15.000 θέσεις εργασίας. Τι κάνει το Υπουργείο σε αυτή την αναπτυξιακή κατεύθυνση, αλλά και θέλω να μου πείτε και λίγα λόγια αν έχει ενεργοποιηθεί, τι είναι αυτός ο νεοσύστατος σχεδόν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής με το αρκτικό λέξο ΟΦΗΠΕΚΑ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως να ακούει Natura, αλλά μην πολύ καταλαβαίνει τι είναι. Η Natura είναι η πρωτεύουσα και η πηγή της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τι είναι η βιοποικιλότητα? Είναι αυτό που βλέπεις από το παράθυρό σου όταν είσαι στο χωριό και ανοίγεις το παράθυρο, γιατί βλέπεις, αν είσαι σε ένα χωριό δηλαδή που είναι μέσα στη φύση, θα δεις τη φύση, θα δεις διαφορετικά είδη ζώων, διαφορετικά είδη φυτών. Αυτή είναι η βιοποικιλότητα. Η Natura λοιπόν είναι η βιοποικιλότητα στα καλύτερά της. Τι κάνουμε εμείς ως Υπουργείο Περιβάλλοντος για να προστατεύσουμε τις περιοχές Natura, και είναι κάτι που το έχουμε πάρα, πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, με τον εξαιρετικό συνεργάτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον καθηγητή, τον κύριο Αραβώση. Μπορώ να σας πω ότι καθημερινά ξοδεύουμε τουλάχιστον 2-3 ώρες για να οργανώνουμε τα ζητήματα προστασίας και ανάδειξης Natura. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε δώσει αυτές τις περιοχές που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι περίπου, καλύπτουν περίπου το 1/3 της ελληνικής επικράτειας. Δώσαμε ένα εργαλείο και ένα πορτοφόλι. Το εργαλείο είναι ο Οργανισμός για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, ο ΟΦΗΠΕΚΑ. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τον ακούμε συχνά αυτόν τον οργανισμό, ο ΟΦΗΠΕΚΑ εδώ, ο ΟΦΗΠΕΚΑ εκεί. Τι είναι αυτός ο οργανισμός? Είναι ένας οργανισμός που έφτιαξε η κυβέρνησή μας, ώστε να πάρει υπό την εποπτεία του, σαν ομπρέλα, όλους τους κατακαιρματισμένους από εδώ και από εκεί, λεγόμενους παλαιότερα φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Mm-hmm. Θα έχουμε λοιπόν ένα κεντρικό σχεδιασμό πια για τις περιοχές Natura, αλλά τοπική διαχείριση. Αυτό είναι το εργαλείο μας. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και ένα πορτοφόλι. Κάθε χρόνο στις περιοχές Natura, οι περιοχές Natura θα απορροφούν περίπου, τουλάχιστον μόνο για να λειτουργεί ο οργανισμός που σας είπα, 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αυτά τα 6 εκατομμύρια ευρώ έρχονται από το εμπόριο ρήπων. Mm-hmm. Το 1% από το εμπόριο της εκπομπής των αερίων πηγαίνει θεσμοθετημένα, φτιάξαμε νόμο, πηγαίνει σε αυτόν τον οργανισμό ώστε να πηγαίνει στις περιοχές Natura. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και τα προχωράμε και θα τα κάνουμε. Ξέρουμε ότι όσο η φύση είναι υγιής, έτσι και εμείς νιώθουμε υγιείς. Ξέρουμε επίσης ότι στις περιοχές Natura μπορούν να αναπτυχθούν πάρα πολλές δραστηριότητες. Και γι' αυτό λοιπόν είμαστε επιτέλους
το photo finish, θα έλεγα, μιας προσπάθειας που την ακούμε, τουλάχιστον εγώ την ακούω 20 με 25 χρόνια, ότι θα φτιάξουμε τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές Natura και μετά θα φτιάξουμε τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος κάνει τι, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται σε αυτές τις περιοχές. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι περίπου σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε τελειώσει με αυτές τις μελέτες. Επιταχύναμε εμείς συνέχεια αυτή τη διαδικασία, ώστε να ξέρουμε η Natura πώς θα προστατευτούν και επιπλέον πώς θα αξιοποιηθούν, πώς θα βγει το δυναμικό τους. Σας λέω ένα παράδειγμα. Προϊόντα πιστοποιημένα σε περιοχές Natura. Θα έχουν τεράστια υπεραξία και για εξαγωγές αλλά και για την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά σκαλοπάτια λοιπόν για να προστατεύσεις τη Natura, άρα έτσι προστατεύεις και τη βιοποικιλότητα. Και εμείς σε αυτό το σημείο μπορώ να πω ότι είμαστε μπροστά σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική λέει ότι έως το 2030 φτιάξτε περισσότερες Natura ή αν θέλετε προστατεύσετε περισσότερες Natura και οπωσδήποτε αποκαταστήστε τοπία. Εμείς το κάνουμε ήδη, γιατί μίλησα και στις προηγούμενες ημέρες που είχα τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι εδώ στο φόρουμ. Μίλησα και για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, 30 εκατομμύρια δέντρα σε φούλα αναδάσωση στην Ελλάδα, ώστε τα οικοσυστήματα να ανακάμψουν. Άρα είμαστε συμβατοί και εμείς, σας πω, και πιο μπροστά από αυτά που η υπόλοιπη Ευρώπη ζητά και θέλει να κάνει. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν ακόμα και όλα αυτά κάποιος τα ακούει δύσπιστα, θα σας πω για ποιο λόγο η Natura, όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού, θα γίνουν το πετράδι του στέμματος. Mm-hmm. Διότι έχουν επιπτώσεις στις αγορές. Mm-hmm. Βγήκε η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και είπε ότι όσο διαταράσσουμε τη βιοποικιλότητα, έχουμε πρόβλημα στις αγορές και στις νομισματικές και στις τιμές των προϊόντων. Άρα, από τη στιγμή που θα έλεγα ακόμα και οι οικονομικοί δεινόσαυροι και οι ελέφαντες αντιλήφθηκαν ότι εάν δεν προστατεύσεις τη βιοποικιλότητα, χάνεις λεφτά, τότε πιστεύω είμαστε σε ένα καλό σημείο ισορροπίας. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Εγώ. Κυρία Αραβώση, ο λόγος εσάς. Το θέμα των υδάτινων πόρων της χώρας, να πούμε και σε όσους μας παρακολουθούν, είναι ένα ζήτημα διαχείρισης τουλάχιστον 5 υπουργείων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Υποδομών, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εξωτερικών για τα διακρατικά νερά. Ωστόσο, θα επικεντρωθώ σε κάτι που αφορά το Υπουργείο το οποίο υπηρετείτε. Στην Ελλάδα, το 45% των αρδευτικών εκτάσεων καλύπτεται από τα συλλογικά δίκτυα, τους λεγόμενους τοπικούς και γενικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Το 45% αντιστοιχεί περίπου σε 6 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ το υπόλοιπο 55%, τα 7 εκατομμύρια στρέμματα, καλύπτονται από γεωτρήσεις. Για τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, η διαNEOsis ετοιμάζει και θα δημοσιεύσει προσεχώς μία μελέτη που αφορά τις αναγκαίες θεσμικές, λειτουργικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τις γεωτρήσεις. Πόσες είναι? Υπάρχει χαρτογράφηση, γιατί όλοι γνωρίζουμε και το πρόβλημα της υφαλμήρωσης από την υπεράντληση. Τι γίνεται σε αυτό το πλαίσιο για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης, αν μπορείτε σύντομα να μας πείτε δύο λόγια. Θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι ίσως ο δείκτης της Ελλάδος όσον αφορά την άντληση υπογείων υδάτων είναι, αν όχι ο πρώτος, μέσα στις πρώτες χώρες του ΟΣΑ που χρησιμοποιούν υπόγεια ύδατα για την άρδευση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, διότι λόγω αυτού έχουμε υποβάθμιση των υπογείων υδάτων και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Εξαντλούνται τα υπόγεια ύδατα, με ό,τι αυτό σημαίνει φαινόμενα υφαλμήρωσης αλλά και λειψιδρία. Αυτό λοιπόν, μόλις το είδαμε, καταλάβαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και πολύ σωστά το αναφέρατε. Και αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα καταρχήν είναι ότι υπάρχουν πολλές γεωτρήσεις οι οποίες είναι παράνομες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης αυτών των γεωτρήσεων. Εμείς λοιπόν αυτό που θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για να ψηφιοποιήσουμε το σύστημα αδειοδότησης των γεωτρήσεων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, υπάρχει μια βάση δεδομένων όπου βρίσκει κανείς τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. Αυτό θα το συνενώσουμε και έχουμε σκοπό να συνενώσουμε όλες τις βάσεις υδρολογικών δεδομένων της Γενικής Γραμματείας μας και του Υπουργείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε μια πλήρη εικόνα με όλα τα υδρολογικά δεδομένα
Και από εκεί και πέρα να απλουστεύσουμε και τη διαδικασία αδειοδότησης για τις γεωτρήσεις. Έτσι δεν θα έχουμε τις παράνομες γεωτρήσεις και θα έχουμε και μια πλήρη παρακολούθηση. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται τα ύδατα σε 1.800 σημεία. Υπέργεια, υπόγεια ύδατα, παράκτια θαλάσσιες, ποιότητα θαλασσών κτλ. Αυτό λοιπόν με τις σύγχρονες τεχνολογίες θα το ψηφιοποιήσουμε, θα το ενοποιήσουμε και εκεί θα βοηθήσει, και να το πω και αυτό, η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης σε επίπεδο λεκανών απορροής, που είναι με απλά λόγια ένα επιχειρησιακό σχέδιο που ξέρουμε για την κάθε λεκάνη απορροής, για την κάθε περιοχή, ποιες είναι οι εισροές και ποιες είναι οι εκροές σε νερό. Και με βάση αυτό προγραμματίζουμε τα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν και έχουμε ένα πλήρη κατάλογο των έργων για την επόμενη δεκαετία και θα τα προγραμματίσουμε και υπάρχει χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης. Λαμπρά, δράτω με του σχολείου που κάνατε, κύριε Υπουργέ, σχετικά με την βιοποικιλότητα και τις αγορές. Οπότε θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Σαχίνη, για να μιλήσουμε για το sustainable financing. Να πούμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, όλες αυτές οι δράσεις που αναφέραμε εδώ σήμερα έχουν ένα επενδυτικό κόστος. Χρειάζονται χρήματα για να γίνουν. Και τα τελευταία χρόνια συνδέονται η χορήγηση δανείων με την πορεία δικτών βιώσιμης ανάπτυξης, τα ESG criteria, που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον, την εταιρική διακυβέρνηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύει η EYATH να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία για τη μείωση φυσικά και για όλες τις δράσεις που αναφέραμε πριν για την κυκλική οικονομία. Ναι. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και πριν αναφέραμε μερικές από τις δράσεις, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες δράσεις και από βελτίωση των κτηρίων μας για να είναι βιοκλιματικά και θα κερδίσουμε μάλιστα από αυτό και χρήματα σε λειτουργικό κόστος σε ένα καινούριο κτίριο που θέλουμε να φτιάξουμε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και η μικρά υδροελεκτρικά που θέλουμε να φτιάξουμε κατά μήκος όλου του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος που είναι 300 χιλιόμετρα και φέρνει πολύ νερό από ένα σχετικά ψηλό ύψος μέχρι την Αθήνα, φωτοβολταϊκά που ήδη κάνουμε. Αλλά ήταν ενδιαφέρον για τις τελευταίες δύο μέρες. Είχα συζητήσεις καταρχάς με μια μεγάλη εταιρεία που είναι ευρωπαϊκή και επενδυτής στην EYATH. Mm-hmm. Και μας είπε ότι είμαστε ίσως η πιο σημαντική εταιρεία από πλευράς ESG σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είχα μια συζήτηση με τραπεζίτες και μιλούσαμε για ESG bonds, για ομόλογα ESG. Και είχα μία συζήτηση με μία εταιρεία η οποία βοηθάει άλλες εταιρείες, σαν τη δικιά μας, να ανεβάσει τους δείκτες σε σχέση με το ESG. Όλα αυτά γίνονται τώρα και βασίζονται σε πράγματα που ήδη έχουμε κάνει στην EYATH, κάνουμε τώρα και σκοπεύουμε να κάνουμε και στο μέλλον. Όλο αυτό, όπως είπατε, σημαίνει όχι μόνο τη δυνατότητα να πάρει κανένας χρηματοδότηση χαμηλού κόστους, αλλά έχει ανταπόκριση και στην τιμή της μετοχής της εταιρείας, γιατί αυξάνει την αξία της εταιρείας μέσα στο διεθνές περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και από το οικονομικό θα γυρίσω πάλι στο περιβάλλον. Κύριε Αμανατίδη, πέραν της κυκλικής οικονομίας του υδάτινου σπόρους, τι άλλες δράσεις έχει αναλάβει ή σκοπεύει να αναλάβει στο μέλλον η EYATH για τη μείωση του υδατικού αποτυπώματος με σκοπό φυσικά την προστασία των υδάτινων πόρων? Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω στον Υπουργό, στον κύριο Αμιρά, για να διαφημίσουμε λίγο και την πόλη μας, ότι πραγματικά το πρόγραμμα αναδάσισης θα πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη και το έχετε εντάξει, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο Σέιχ Σου. Είναι μια πονεμένη ιστορία που για εμάς τους Θεσσαλονικείς μετράει πάρα πολύ. Προφανώς έχετε κρυφακούετε και μπαίνετε μέσα στα αρχεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι, ναι. Θα έχετε δει ότι έχουμε βάλει ένα κονδύλι μόνο για ναι, την ακριβώς. Θεσσαλονίκη για το περιβαλλοντικό πράσινο, τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Δηλαδή άσχετα από αυτό πρέπει να τα λέμε. Υπάρχει ένα άλλο λόγο που δεν το ξέρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ στο Σέιχ Σου έκανα προπονήσεις, γιατί ήμουν αθλητής στους Στίβους στο ΠΑΟΚ και μας πηγαίναν στο Σέιχ Σου. Οπότε είναι δυνατόν να αφήσουμε το Σέιχ Σου έτσι και όχι μόνο το Σέιχ Σου και τα γύρω άλλα. Ωραία, κύριε Μανατίδη, λοιπόν, παρακαλώ σύντομα, γιατί. Ναι, ναι, στόχος μας είναι καταρχήν να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα του νερού για μελλοντικές χρήσεις του πολυοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, να μειώσουμε τις παράνομες υδροληψίες και το μη τιμολογούμενο νερό κατά 50%, έτσι μέχρι το 2030.
να έχουμε μια μείωση του υδατικού αποτυπώματος κατά 20%. Ήδη έχουμε την επέκταση του δηληστηρίου νερού για να προμηθεύσουμε εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης με νερό. Έχουμε ολοκληρώνουμε το ΣΚΑΝΤΑ, το σύστημα τηλεελέγχου, για να βλέπουμε ακριβώς τη διαχείριση της ζήτησης και σε περιόδους κρίσης. Και είμαστε σε μια διαδικασία που σε αυτό θα συμμετέχουμε και στο Ταμείο Ανάκαμψης ή θα βρούμε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την τοποθέτηση έξυπνων υδρομέτρων, έτσι ώστε να πάσα στιγμή να ξέρουμε την κατανάλωση νερού και να γίνει και σωστότερη διαχείριση, να μειώσουμε και τις απώλειες νερού. Βέβαια, κλείνοντας, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα πρέπει εμείς ως εταιρείες ίδρυυσης αποχέτευσης να έχουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Θα πρέπει να γίνουν συνέργειες και συνεργασίες, γιατί αυτή θα είναι η κληρονομιά που θα αφήσουμε στη μετα-COVID εποχή. Ωραία. Και θα πρέπει να μετασχηματιζόμαστε καθημερινά και άμεσα με βάση τις ανάγκες της εποχής. Αυτό. Τελεία. Τα ψηφιακά μέσα βοηθούν πολύ και να δούμε τις διαρροές και τη σπατάλη των νερών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα, την πολύ διαφωτιστική και πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό να σε ευχαριστήσω και σε εσάς που μας παρακολουθήσατε. Κλείνοντας να πω να μην ξεχνάμε ότι το καθαρό πόσιμο νερό και τα εμβόλια είναι οι κύριοι παράγοντες που έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής σε αυτόν τον πλανήτη, στον πλανήτη που οφείλουμε να προστατεύσουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.